Κυρίες και κύριοι, όπως σας είχα προαναγγείλει και χθες, αλλά και σήμερα στον πρόλογο της εκπομπής, σε αυτό το σημείο έχω την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της εκπομπής την πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και επίτιμη Πρόεδρο, την κυρία Βασιλική Θάνο. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καλόγυρε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε και είναι μεγάλη η τιμή απόψε. Κυρία Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα σας έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και έχω συγχαρεί δημοσίως τη στάση που έχετε στα εθνικά θέματα, ειδικά στο θέμα της μακεδονικής λεγόμενης γλώσσας. Και μάλιστα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το τελευταίο σας άρθρο, το οποίο και παρουσιάσαμε εξ ολοκλήρωση στην εκπομπή. Και ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσω με το ερώτημα, γιατί ξέρετε, με όλα αυτά που τελευταία έχετε πρωτοστατήσει και ειδικά στο θέμα για την ακύρωση της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας εξαιτίας αποφάσεων, δικαστικών αποφάσεων στη Φλόρινα, ο κόσμος σας εμπιστεύεται. Το βλέπω και από τα μηνύματα. Και λέει μπράβο στην κυρία Θάνο και πάλι μπράβο στην κυρία Θάνο. Θέλω λοιπόν να πάμε στο εξής. Υπάρχει ένα σωματείο το οποίο θέλει να διδάσκεται η γλώσσα, η μακεδονική γλώσσα και μάλιστα να διδάσκεται σε ευαίσθητες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Όλοι εμείς οι Έλληνες, και λέω εγώ οι Έλληνες πατριώτες και πατριώτες, δεν είναι μόνο δεξιός, υπάρχει και κεντρός πατριώτης, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει και αριστερός πατριώτης. Έχουμε αγανακτήσει με αυτήν την πολιτική, αν θέλετε, αδυναμία να εκφραστεί πολιτικά όλη υπόθεση και να πάρει μια απόφαση η κυβέρνηση. Και προσπαθούμε και περιμένουμε τη δικαιοσύνη να λάβει μια απόφαση. Η δικαιοσύνη όμως δεν πήρε την απόφαση που, όπως και εσείς είπατε, δεν είναι σωστή, είναι λαθεμένη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε σήμερα διαζώσεις γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και γιατί και αν μπορεί μια δικαστής, ανεξαρτήτως του βαθμού, να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που για μένα είναι πολιτικές αποφάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αρμοδιότητα του δικαστηρίου να αποφανθεί, διότι αυτή είναι η διαδικασία, η προβλεπόμενη. Δηλαδή το σωματείο αυτό, το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα, όπως είναι η επωνυμία του, ζήτησε να αναγνωριστεί. Η διαδικασία λοιπόν είναι διαμέσου του Ειρηνοδικείου αρχικά, όπως και βγήκε η διάταξη του Ειρηνοδικείου, και η διάταξη αυτή του Ειρηνοδίκη προσβλήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου και από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλόρινας και με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και με τριτανακοπή από πολλά άλλα πατριωτικά ελληνικά σωματεία. Πατριωτικά το λέω με τη σωστή έννοια, να μην παρεξηγηθώ, διότι όπως είπατε κι εσείς, θεωρώ ότι ο πατριωτισμός υπάρχει έμφυτος μέσα στον κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα κομματικής τοποθέτησης. Και με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ο πατριωτισμός ενώνει, ο εθνικισμός διχάζει. Ναι, πολύ σωστά το θέτετε, έτσι ακριβώς. Περιέργως, η Πρωτοδίκης Φλόρινας έβγαλε μία απόφαση η οποία νομίζω ότι είναι νομικά εσφαλμένη και το θέτω έτσι διότι δεν πρέπει κανείς να παρασύρεται από συναισθηματισμό πατριωτικό ή κάτι άλλο αλλά με βάση τα νομικά, τους νόμους τους οποίους είχε υπόψεις και με βάση τους οποίους έπρεπε να αποφανθεί η Πρωτοδίκης. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση αυτή ήταν λανθασμένη, εσφαλμένη. Και αυτό είναι κατά την αντικειμενική κρίση, θα το πω όσο γίνεται πιο απλά για να μας κατανοήσουν και οι τηλεθεατές σας. Γιατί ήταν εσφαλμένη. Είπε καταρχήν ότι οι ισχυρισμοί τόσο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών όσο και των σωματείων, των ελληνικών σωματείων ήταν ότι δεν μπορεί η μακεδονική, αυτή η γλώσσα η οποία αναγνωρίστηκε με βάση τη συνθήκη των Πρεσπών στη γειτονική χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, ότι δεν μπορεί να ομιλείται και στην Ελλάδα, ότι αυτός ήταν δήθεν ο ισχυρισμός των ελληνικών σωματείων. Δεν είναι όμως αυτός ο ισχυρισμός. Ο ισχυρισμός είναι ότι ο σκοπός του σωματείου αυτού είναι να παρουσιάσει ότι υπάρχει γλωσσική μειονότητα μακεδονική. Σωστά. Στην Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο το οποίο είχε να κρίνει η Ελληνίδα δικαστής αυτή, η πρωτοδίκης της Φλόρινας. Άρα λοιπόν παρερμήνευσε τους ισχυρισμούς των ελληνικών σωματείων και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών.
Επίσης, έκανε το εξής λάθος. Είπε ότι δεν αποδεικνύονται οι σκοποί αυτοί του σωματείου, αλλά ότι είναι απλώς απλές υπόνοιες και εντυπώσεις. Όταν είναι καταγεγραμμένα επίσημα αυτά τα στοιχεία που, που λέτε. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Ότι δεν πρόκειται για απλές υπόνοιες και εντυπώσεις, αλλά πρόκειται για έμπρακτες ενέργειες των μελών του σωματείου αυτού, του φιλοσκοπιανού, ας το πούμε, σωματείου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επικαλείται το εξής. Πρώτον, λέει, ζητάει, όπως είπατε και εσείς, το εξής υπερβολικό, αλλά και εκτός των αρμοδιοτήτων του, δηλαδή να επιτραπεί να διδάσκεται αυτή η μακεδονική γλώσσα σε όλα τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια όλης της Βορείου Ελλάδος και μόνο της Βορείου Ελλάδος, που και αυτό βάζει σε κάποιες υποψίες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι υπερβολή με ποια έννοια? Δηλαδή ζητάς η γλώσσα, η ξένη γλώσσα, έστω όπως την χαρακτήρισε η δικαστής της Φλόρινας, η κυρία Πρωτοδίκης. Ζητάς λοιπόν η ξένη γλώσσα ενός μικρού γειτονικού κρατηδίου, η οποία αναγνωρίστηκε πριν από 3 χρόνια ως επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας, αυτή λοιπόν η γλώσσα ενός μικρού κρατηδίου να διδάσκεται σε όλα τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος. Αυτό από μόνο του είναι ένας πολύ υπερβολικός στόχος, ένας πολύ υπερβολικός σκοπός. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτή η ιδιωτική οντότητα, δηλαδή ένα ιδιωτικό σωματείο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ζητά να εισαχθεί μια ξένη γλώσσα στα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια. Είπε μάλιστα ως προς αυτό, έκανε την εξής περίεργη, ας το πούμε, αιτιολογία με την οποία το απέρριψε η πρωτοδίκηση της Φλόρινας. Λέει, σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα ανήκει στα ελληνικά δημόσια όργανα για να εισαχθεί η γλώσσα. Μα το ζήτημα δεν είναι αν είναι αρμόδιο, βεβαίως τα ελληνικά, το Υπουργείο Παιδείας είναι αρμόδιο, αλλά εδώ το ζητούμενο δεν είναι το ποιος είναι αρμόδιος, ότι ακριβώς παρότι αυτοί είναι αναρμόδιοι να το ζητήσουν, έρχονται και ζητούν αυτό τον υπερβολικό σκοπό. Από μόνο του λοιπόν αυτό, θεωρώ ο σκοπός αυτός, ότι καθιστά εμφανής τους στόχους τους. Κυρία Θάνο, πώς αισθανθήκατε εσείς όταν είδατε την κυρία Πρωτοδίκη να μην λαμβάνει καν υπόψη τις προτροπές που τις κάνατε? Γιατί εσείς νωρίτερα είχατε πει ότι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους η απόφαση μπορεί να ακυρωθεί, να καταγγελθεί η συμφωνία και τα σχετικά. Και πώς επίσης αισθανθήκατε όταν είδατε μία Πρωτοδίκη όχι μόνο να μην λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις, να το πούμε έτσι ευγενικά, της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, ήσταν στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας. Και ούτε καν το εισαγγελέα του κυρίου Ντογιάκου. Δηλαδή τα απέρριψε όλα. Και αυτό πώς λέγεται στην νομική γλώσσα? Εγώ δεν θέλω να εκφραστώ λαϊκά, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς πώς αισθανθήκατε και πώς λέγεται αυτή η κίνηση της κυρίας Πρωτοδίκη. Κύριε Γαλόγυρε, θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι ούτε η Θάνους, πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ούτε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποτελούν αυθεντίες, μοναδικές αυθεντίες ως προς την νομική αυτή άποψη. Όμως, από ό,τι είδα από την απόφαση η οποία έγινε γνωστή, διότι μέσα καταγράφει ποιοι είναι οι ισχυρισμοί της εισαγγελέως και των ελληνικών σωματείων, είδα ότι οι απόψεις τους ήταν πολύ ορθά καταγεγραμμένες. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση ότι απέρριψε και της εισαγγελέως τις θέσεις που θα έπρεπε με ιδιαίτερη προσοχή να ερμηνεύσει και να σκύψει επάνω στις θέσεις αυτές. Στην παρέμβαση επίσης, όπως σας είπα, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είχε παρέμβει υπέρ των θέσεων της εισαγγελέως, αλλά και σε όλα αυτά τα ελληνικά σωματεία. Αυτά όλα, όπως σας είπα, όχι μόνο δεν τα έλαβε υπόψη της, δηλαδή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά στοιχεία. Νομίζω, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, λίγα λεπτά, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί το λέω ότι είναι εμφανώς, καταφανώς εσφαλμένη η απόφαση αυτή. Φυσικά. Υπήρχαν 2-3 σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία θεωρώ ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, μπορεί να πει κανείς, ποιοι είναι οι στόχοι του σωματείου αυτού, η σκοπή αυτού του σωματείου. Πρώτον, ότι αμέσως μόλις αναγνωρίζεται, δημοσιεύεται η αναγνώριση του σωματείου αυτού,
αναρτούν στην επίσημη ιστοσελίδα τους ένα κείμενο όπου διασαφηνίζουν ακόμα περισσότερο ποιοι είναι οι σκοποί τους. Και εκεί τι λένε κατά τρόπο ρητό και απροκάλυπτο, με συγχωρείτε θα το διαβάσω κατά λέξη, η αναγνώριση, ο στόχος τους, η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας ως μειονοτικής γλώσσας από την ελληνική κυβέρνηση και η επικύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης Πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των μειονοτικών γλωσσών. Κατά τρόπο ρητό και απροκάλυπτο, λοιπόν. Το λένε ξεκάθαρα. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρα θα μπορούσαν να το πούν. Να ρωτήσω. Θέλω να διαβάσετε κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Λέει το τρίτο. Ο στόχος τους επίσης, η τεκμηρίωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ρητορικής μίσους από τις ελληνικές αρχές εναντίον ομιλητών Μακεδόνων και εθνοτικών Μακεδόνων στην Ελλάδα. Δηλαδή παρουσιάζει ότι αυτοί όλοι οι υπάρχοντες, ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και ότι αυτοί όλοι καταπιέζονται από τις ελληνικές αρχές οι οποίοι ασκούν εναντίον τους ρητορική μίσους και... πώς το λέει, και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διερωτώ με λοιπόν πόσο πιο επιθετικά, πόσο πιο εχθρικά εναντίον των ελληνικών εθνικών συμφερόντων πρέπει να εκφραστούν για να καταλήξει κανείς ότι είναι σαφέστατοι οι στόχοι τους και ότι αυτά όλα συνιστούν ενέργειες. Δεν είναι απλές υπόνοιες όπως κατέληξε η Πρωτοδίκης. Η κυρία Πρωτοδίκης βέβαια λέει ότι δεν πιέστηκα πολιτικά. Αφήνει και τέτοιες αιγμές και ότι δεν είχα παρεμβάσει και τα σχετικά. Αυτό γιατί το έγραφε. Και εσείς το άρθρο σας το λέγατε. Μα είδατε κυρία ότι και εγώ το επεσήμανα αυτό, γιατί είναι το κάτι. Εγράψατε, το μα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, για να μην πω σχεδόν ποτέ δεν έχει συμβεί να αισθάνεται την ανάγκη ο δικαστής να δικαιολογηθεί για την απόφαση που έβγαλε και να μας πει ότι δεν έχετε παρεμβάσει. Εξαιτίας των όσων γράφει η κυρία δικαστής και εξαιτίας και της ανάγκης να απολογηθεί, ρωτώ. Μπορεί η κυρία αυτή δικαστής να κληθεί από τους ανωτέρους δικαστικούς και να απολογηθεί για αυτά τα οποία έγραψε? Γιατί εδώ λέει έβγαλα μία απόφαση, την οποία την έβγαλαν ανεξάρτητα, χωρίς πιέσεις, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς οτιδήποτε, και ταυτόχρονα υιοθετεί θέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι επικίνδυνη η απόφαση αυτή για την εθνική ασφάλεια, κυρία Πρόεδρε? Θεωρώ ναι. Είναι αυτό το οποίο επικαλέστηκε και η εισαγγελέας και όλα τα άλλα σωματεία. Ότι τίθεται σε κίνδυνο, απειλείται η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια. Εξυπηρετεί κάποια ξανά συμφέροντα, κυρία δικαστής? Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα και τα έχουμε συζητήσει αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Καλόγυρε, δεν μπορώ, δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω, διότι δεν το γνωρίζω. Καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία. Όμως, κατά αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι δικαιώθηκε απόλυτα το φιλοσκοπιανό αυτό σωματείο και ότι αντίθετα απορρίφθηκαν απολύτως όλες οι θέσεις της εισαγγελέως Φλόρινας και των ελληνικών σωματείων. Κυρία Πρόεδρε, πολύ σωστά το λέτε και ρωτώ εγώ τώρα ως απλός πολίτης. Πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία και αν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα από τους ανωτέρους της κυρίας δικαστού, ώστε να δούμε αυτή η δικαστής για ποιον σκοπό έβγαλε μια τέτοια ανθεληνική και επικίνδυνα για τα εθνικά συμφέροντα απόφαση. Δηλαδή, είναι μέλος, παράδειγμα, λέω, κάποιου φιλοσκοπιανού σωματείου, του ουράνιου τόξου, έλαβε εντολές, πιέστηκε. Μπορεί να γίνει μια εξακρίβωση πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Μπορεί να διωχθεί, έτσι να το πω απλά, ποινικά, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η έκφραση, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια έρευνα για το πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Ναι. Αυτό είναι θέμα των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων. Υπάρχει όμως τέτοια δυνατότητα για πειθαρχική δίωξη? Θεωρητικά υπάρχει διαδικασία. Βέβαια, για να ελεγχθεί ο δικαστής για την ουσιαστική του κρίση, όπως είναι προκειμένου, πρέπει να ξεφεύγει, όπως λέμε, από τα όρια της λογικής, του κοινού λογικού ανθρώπου. Εδώ είναι δύσκολο να προκύψει κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ, κύριε Καλόγυρε, ότι η απαξίωση της απόφασης αυτής από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, νομίζω ότι αυτό και μόνο θα πρέπει να έχει στοιχήσει στην πρωτοδίκη αυτή. Εγώ, για μένα προσωπικά, ναι, η απόφαση αυτή δεν βγήκε με το σκεπτικό της κυρίας Πρωτοδίκης. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά ξέρετε, είναι κατακριτή απόφαση και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού την απορρίπτει.
Αλλά όμως είναι μια απόφαση που μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι υπαρτή. Εκτός και αν πέσει σε κάποιο άλλο δικαστήριο, ανώτερο. Την ίδια ακριβώς, ξέρετε, σκέψη κάνουμε και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και η Συμφωνία των Πρεσπών από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ισχύει. Για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν ισχύει η Συμφωνία των Πρεσπών. Θυμάστε και τα μεγάλα συλλαλητήρια. Αλλά η Συμφωνία των Πρεσπών ισχύει. Και μάλιστα όχι απλά ισχύει, και η σημερινή κυβέρνηση που έχει υποσχεθεί ότι θα την καταργήσει, και εσείς στο άρθρο σας και σε επισημάσεις σας γράφετε ότι μπορεί να καταγγελθεί και να καταργηθεί, δεν την έχει καταργήσει. Αλλά τι να πω εγώ, ότι δεν ισχύει στη συνείδησή μου και στη συνείδηση εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα. Και θέλω να πάμε στη Συμφωνία των Πρεσπών τώρα. Και εσείς έχετε πει ότι υπάρχουν πολλές παραβιάσεις και παραβάσεις. Δεκάδες παραβιάσεις και παραβάσεις. Αλλά η κυβέρνηση δεν προχωράει σε κανένα βήμα για την ακύρωσή της, απέναντίας εκλιπαρεί τους Βουλγάρους να αποδεχτούν την ένταξη των Σκοπίων με γοργά βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε την υπόθεση για τη γλώσσα κτλ. Ναι, ναι. Πράγματι, η κυβέρνηση δείχνει μια μεγάλη ανοχή απέναντι στις παραβιάσεις της συνθήκης των Πρεσπών. Διότι, όπως λέτε, καλός ή κακός, η συνθήκη υπεγράφει και είναι πλέον νόμος του ελληνικού κράτους. Κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος. Και εκεί βέβαια πάτησαν και το αίτημα αυτό του σωματείου, αυτού του επίμαχου σωματείου. Ότι δήθεν υπάρχει αναγνωρισμένη γλώσσα στο κρατήδιο της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι άλλο, όπως είπαμε βέβαια αυτό, άλλο το ότι αναγνωρίστηκε ως επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας και άλλο να ισχυρίζονται ότι υπάρχει γλωσσική και εθνική μειονότητα μακεδονική στην Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικά τα δύο ζητήματα. Θεωρώ ότι και στο ζήτημα αυτό θα έπρεπε να αντιδράσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, πολλό μάλλον σε άλλες παραβιάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Παραδείγματος χάρη, θα θυμάστε όλοι, γιατί τότε είχε δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα, ότι ήρθανε τότε για την Super League, νομίζω ήτανε που ήρθανε η ομάδα, με τις φανέλες, Μακεδονία. Ακριβώς, Μακεδονία ακριβώς. Μπροστά. Και ισχυρίστηκαν μάλιστα τότε ότι αυτή είναι μια ιδιωτική οντότητα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Δίνει τις προθέσεις όμως. Μα όχι, μα πέραν αυτού δεν είναι έτσι όπως το λένε, διότι η εθνική ομάδα δεν είναι ιδιωτική οντότητα, ήρθαν υπό την επίσημη ιδιότητα. Είναι η συμφωνία, έχει παραβιαστεί εκατοντάδες φορές. Θα σας πω και ένα άλλο έτσι, μια πολύ χονδροειδή παραβίαση. Παρακαλώ. Υπάρχει μια πόλη κοντά στα Σκόπια, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τη λένε, δεν έχει σημασία, τη οποία. Νομίζω τώρα το Φεβρουάριο του 23 το Δημοτικό Συμβούλιο έβγαλε ομόφωνη απόφαση και είπε ότι το έμβλημα του Δήμου είναι η σημαία της Βεργίνας. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω. Συμφωνούμε ότι έχουν γίνει δεκάδες παραβιάσεις της απαράδεκτης συμφωνίας. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βγει η κυβέρνηση και να την καταγγείλει και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να την απαξιώσει, να πει ότι δεν ισχύει πλέον. Για να είμαστε ειλικρινείς, διπλωματικά δεν είναι τόσο εύκολο. Έπρεπε όμως να έχει ξεκινήσει, δηλαδή κάθε φορά που διαπιστώνεται μια παραβίαση, πρέπει να έρχεται το Υπουργείο Εξωτερικών και να στέλνει νότα, διαμαρτυρία στο γειτονικό κράτος και να λέει παραβίασε στη Συμφωνία των Πρεσπών ως προς το τάδε ζήτημα. Έτσι, όταν συσσωρευθούν, όπως λέτε, 1, 2, 10, 13 παραβιάσεις, δικαιούται πλέον από εκεί και πέρα να καταγγείλει. Άρα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η καταγγελία είναι δηλαδή ένα έγγραφο προς την αντίστοιχη χώρα, προς τα Σκόπια, και στέλνει στα Σκόπια και λες, επειδή έχεις κάνει όλες αυτές τις παραβιάσεις, καταγγέλλω τη Συμφωνία και δεν ισχύει. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Άρα, λοιπόν, μέχρι στιγμής όμως, όπως σωστά επισημάνατε κι εσείς, όχι μόνο δεν έχει στείλει αυτές τις διαμαρτυρίες, αλλά αντίθετα παρακολουθεί απλώς, ως απλώς θεατής, με πλήρη ανοχή όλες αυτές τις παραβιάσεις του γειτονικού κράτους. Με δεδομένο το ότι, από ό,τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, πριν λίγο καιρό στα εγγένεια του Ιδρύματος Σαμαρά, η Βουλγαρία έχει συνάψει συμφωνία με τα Σκόπια, σύμφωνα με την οποία συμφωνία τα Σκόπια αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, αλλά είναι ένα βουλγαρικό ιδίωμα. Την ίδια στιγμή λοιπόν ένα κράτος έχει μια συμφωνία με τη Βουλγαρία που συνορεύει και λέει ότι η γλώσσα μου δεν είναι μακεδονική και μια άλλη συμφωνία με την Ελλάδα που λέει ότι η γλώσσα είναι μακεδονική. Τελικά ποια του δύο συμφωνίες ισχύει? Στην Ελλάδα ισχύει. Μπορεί να ισχύσουν και δύο συμφωνίες. Αυτό το οποίο.
μπορούν με την έννοια ότι η Ελλάδα, αφού υπέγραψε τη συμφωνία αυτή των Πρεσπών, δεσμεύεται από τη συμφωνία αυτή. Βέβαια η Βουλγαρία, βλέπω πολύ σωστά το επισημαίνετε κι εσείς, είναι πολύ πιο διεκδικητική. Και διεκδικεί. Ακριβώς. Και διεκδικεί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να πούμε, αφού με τη Βουλγαρία έχεις υπογράψει ότι δεν έχεις μακεδονική γλώσσα, πώς εμένα με κοροϊδεύεις. Άρα δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Που έτσι και έτσι δεν υπάρχει. Βουλγαρικό ιδίωμα είναι. Υποθέτω ότι θα μας απαντήσει η άλλη πλευρά ότι μα υπογράψατε ήδη τη συνθήκη των Πρεσπών. Ναι, αλλά εσύ έχεις υπογράψει κάτι άλλο. Εδώ δεν είναι διγλωσία, ας πούμε, του συγκεκριμένου κρατηδίου. Είναι, αλλά αυτά είναι τώρα λεπτά διπλωματικά θέματα. Εξαρτάται από το πώς διαχειρίζεται η κάθε κυβέρνηση τα εθνικά αυτά ζητήματα. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η σημερινή κυβέρνηση δείχνει ανοχή σε μια συμφωνία η οποία έπρεπε τουλάχιστον να καταγγελθεί. Η οποία παραβιάζεται συνεχώς. Παραβιάζεται συνεχώς. Και πριν πάμε στα άλλα θέματα. Έχω μία απορία πραγματικά. Εγώ βλέποντας όλες αυτές τις επισημάνσεις που κάνετε τελευταίο καιρό, κυρία Πρόεδρε, έχω έτσι ενθουσιαστεί, γιατί βλέπω μία ανωτάτη δικαστικό και πρώην πρωθυπουργό να έχει τις απόψεις οποίες έχει και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το ερώτημα μου είναι τώρα το εξής. Ενώ έχετε όλες αυτές τις απόψεις, κάποια στιγμή ήσασταν και σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Πώς ήσασταν, ας πούμε, όταν ήσασταν σύμβουλος του κ. Τσίπρα, ήσασταν και για αυτά τα θέματα ή ήσασταν για θέματα, ας πούμε, μνημονίων κλπ. Όχι, όχι. Δεν είχα καμία ανάμειξη ούτε καμία ενημέρωση όσον αφορά τη συνθήκη των Πρεσπών. Δηλαδή, την πληροφορήθηκα το περιεχόμενό της και εγώ, όπως όλος ο ελληνικός λαός, όταν πλέον είχαν καταλήξει. Δεν είχα καμία θέση. Εάν είχα ενημερωθεί, θα είχα βεβαίως θέση υπόψη τους. Δεν ερωτηθήκατε ποτέ. Και ότι... Όχι, όχι. Ποτέ. Κοιτάξτε, εγώ στις θέσεις μου είμαι σταθερή σε όλες τις θέσεις μου. Αποδεικνύεται σε αυτό δηλαδή, το θέμα. Δεν λέω τη μία μέρα αυτό και την άλλη το άλλο. Εξάλλου αυτό το ζήτημα το εγνώριζα πολύ καλά, διότι είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια και στην απόφαση του Αρείου Πάγου του 2009, όταν ήρθε μετά από την αίτηση των... Είχαν προηγουμένως, κάνανε αλλεπάλληλες προσπάθειες από το 1990 έχουν ξεκινήσει. Αμέσως μετά τη διάλυση του σωματεία, για να καταλάβει ο κόσμος. Το σωματείο αυτό έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο και είπε και ο Άριος Πάγος αυτό που έλεγαν και όλα τα κατώτερα δικαστήρια, ότι είναι μη νόμιμο το σωματείο αυτό και δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Ο κύριος Τσίπρας, επομένως, κυρία Πρόεδρε, δεν σας ζήτησε ποτέ την άποψη ως προς το ζήτημα αυτό, όχι. Ποτέ. Όχι, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Κοτζιάς. Μάλιστα. Ναι, καλό είναι αυτό να ακούγεται, γιατί βλέποντας ότι οι θέσεις σας είναι οι θέσεις με τις οποίες ταυτίζεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Να φύγουμε λοιπόν από το θέμα των Σκοπίων, από τη συμφωνία των Πρεσπών που και εσείς την θεωρείτε απαράδεκτη και πρέπει να καταγγελθεί. Και όπως είπατε, όλοι την ανέχονται, γιατί κάποιοι βολεύονται. Ο καθένας καταλαβαίνει. Και να πάμε λίγο στο θέμα της γείτονας χώρας, αν θέλετε, κυρία Πρόεδρε, της Τουρκίας. Θέλω να μας πάνε στη Χάγη. Ναι. Να λύσουμε λέει, τις διαφορές. Και η πολιτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Δένδιας, λέει ότι αν πάμε στη Χάγη θα σταματήσει αυτές οι παραβιάσεις από τους Τούρκους, αυτές οι διεκδικήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι πηγαίνοντας η Ελλάδα στη Χάγη, όπως επιθυμούν αρκετοί, θα βγούμε κερδισμένοι, ή θα μας σύρουν στη Χάγη για να διαπραγματευτούμε τι θα τους δώσουμε από αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα? Από ό,τι πληροφορούμαστε όλοι, η Τουρκία θέλει να σύρει στη Χάγη το σύνολο των θεμάτων. Ακριβώς. Επομένως αυτό, εάν τελικά επιτευχθεί, συμφέρει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα. Η Τουρκία όμως από την άλλη, θέλω να παρατηρήσω το εξής. Βλέπουμε όλοι, παρατηρούμε το τώρα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή αφότου εξεγγέλθησαν οι τουρκικές εκλογές στις 14 Μαΐου και αφότου ήρθε και η μεγάλη αυτή καταστροφή με τον σεισμό στην Τουρκία, έριξαν τους τόνους οι Τούρκοι ως προς την εξωτερική πολιτική τους απέναντι στην Ελλάδα και μας τείνουν πλέον φιλικό χέρι, μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αφελής οποιοσδήποτε Έλληνας, αν δεν είναι βέβαιος ότι αμέσως μόλις γίνουν οι εκλογές και οποιοσδήποτε από τους δύο και αν εκλεγεί στην Τουρκία, αμέσως την επόμενη μέρα θα αρχίσουν και πάλι με τις ίδιες διεκδικήσεις και τις ίδιες απαιτήσεις απέναντι πολύ στην Ελλάδα. Λέτε, δηλαδή και πολύ για σωστά. Την τουρκική μειονότητα στη Θράκη που το θέτουν κάθε τόσο, όπως ξέρουμε όλοι, με τη μοιρασιά στο Αιγαίο, με την
με την αποστρατηγικοποίηση των νησιών. Των ελληνικών νησιών, αλλαγή ονομάτων στα νησιά. Δεν θα έπρεπε πριν η ελληνική κυβέρνηση αρχίζει να αποδέχεται την χείρα φιλίας από την Τουρκία, να τους πει για καθίστε, αναιρέστε την κρυζοποίηση του Αιγαίου, αναιρέστε τα τουρκικά ονόματα από τα ελληνικά νησιά, αναιρέστε το τουρκολιβικό μνημόνιο, κάντε κάτι για την κατοχή της Κύπρου. Δεν μιλάει κανείς απέναντίας στη δική μας εδώ, η δική μας πολιτική ηγεσία, κύριε Πρόεδρε, χαίρεται που η Τουρκία έχει την χείρα φιλίας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, μετά τις εκλογές θα τα ξεχάσει όλα. Γιατί το κάνουν αυτό, πιστεύετε? Εσείς βέβαια έχετε κάνει και πρωθυπουργός, υπηρεσιακή πρωθυπουργός και μας τιμήσατε, αλλά καταλαβαίνετε και ξέρετε, πιστεύετε ότι όλα αυτά η κυβέρνηση σημερινή και χθεσινή και ίσως και η αυριανή τα κάνει επειδή δέχεται μεγάλες πιέσεις από φίλες ή μη φίλες χώρες, από ανθρώπους που ελέγχουν ας πούμε το πολιτικό σύστημα όπως λέμε εμείς? Πιστεύω ναι, ότι και νομίζω ότι είναι προφανείς οι πιέσεις τις οποίες δέχονται και από το ΝΑΤΟ και από την Αμερική και από τις Βρυξέλλες. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο συμφέρει πολύ και την ελληνική κυβέρνηση επίσης να υπάρχει ένα υποτονικό κλίμα, ώστε να μην, γιατί δεν του συμφέρει λόγω του ότι επίκυνται εκλογές και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Οπότε και τις δύο χώρες τις συμφέρει αυτή τη χρονική στιγμή και για ένα μήνα, ενάμιση, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, να είναι όλα σε μια υποτονικότητα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Socks. Οι New Socks, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Socks, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Socks είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Socks σας κάνουμε δώρο, άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο, καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.